Δεν θέλω ούτε το φτερό να βλέπω. Συνήθως σώνονται λοιπόν, αυτοί που κάτω στην ώρα. Βλέπω την Κέρκυρα. Ναι, φτάσαμε. Λέω εντάξει, βγάζω κι εγώ το. Είχα ραντεβού με έναν κόμενο στην Κέρκυρα. Βγάζω κι εγώ το κραγιόν να βγάλω. Βγάζω. Όχι, Κέρκυρα. Από εδώ. Όχι. Βγάζω κι εγώ τα κραγιόν. Ακούγεται ένα μπάχουλε. Βλέπω το φτερό να πολύ κοντά να κουμπάει στο νερό. Πέφτανε τα τέτοια. Πέφτανε τα κραγιόν. Μείναμε όλοι άφωνοι. Με κοκάλου σε νεροσυνοδοί όλοι, φτάσαμε επιτέλους στο κολό εκεί πέρα. Όλοι ρωτούσαμε γιατί συνέχισε να πάει το δρομολόγιο και η Γερμανία έκανε μια στάση. Μείνανε οι Γερμανοί μέσα στο αεροπλάνο, οι ταλέποροι. Καταβήκαμε εμείς για Κέρκυρα. Όλοι ναι, να ρωτάνε τι και πώς, μουν γκαγκού, τίποτα. Και λέω Θεέ μου, λέω θα σκοτωνώ μου και οι γονείς μου δεν ξέρανε ότι εγώ θα είμαι Κέρκυρα, δεν θα με ψάχνω, πού να με βρουν. Πού θα σε λέγανε, θα λέγανε, δεν έχεις μαζί στο φούρνο. Όχι. Στάσου ρε Στέλλα, περίμενε. Ταξίδι δεν είσαι κόκκινητο. Στάσου. Ναι, είχα πει, εγώ είχα πει, οι γονείς μου νόμιζαν ότι ήμουν στην Αθήνα. Δεν απαντάει. Έτσι και έπεφτε, λέω, αφού τον είπα μετά το πούστο μου, λέω, κατέφυγε, λέω, το σκοτεινό μου, δεν με βρίσκαν οι γονείς μου, λέω, δεν τα ο Χάρος πετούσε. Στάσου ρε, ήσουν αίδη βαμμένη. Έκανα ένα φρισκάρισμα. Ο γόμενος, πώς σε υποδέχτηκε ο γόμενος. Κρύφτηκε. Πού κρύφτηκε. Κρύφτηκε. Γιατί το λέω δεν έχω λεφτά, θα ανέβουν και με λέει. Στάσου, περίμενε τώρα. Κάθεσαι δίπλα στο αεροπλάνο, έτσι. Ναι, κάθομαι στο διάδρομο για να μην βλέπω από εκεί φοβάμαι. Πού. Διάδρομο. Τελευταία. Περίμενε, τώρα εσύ είσαι, Στάσου, είσαι από εκεί. Δεν κάθομαι στις δύο θέσεις αυτές, να μην βλέπω παράθυρο. Δεν θες παράθυρο. Κάθεσαι στους μη καπνίζοντες. Τότε, όχι, κάπνιζα. Αλλά εγώ δεν καπνίζω. Φοβάμαι να μην αρπάξει το κάπνιζα. Πολλές φοβίες έχει. Δηλαδή, θέλεις να στάσεις. Κοστά, έλα το λίγο, έλα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Εμείς καθόμαστε δίπλα-δίπλα, δεν γνωριζόμαστε. Ούτε και τρώμε. Ο Κώστας κάθεται από πίσω. Άμα πνιγώ. Ο Κώστας κάθεται από πίσω τώρα, έτσι, εδώ. Ρε παιδί μου, έγινε το αεροπλάνο, κάπνιζε το φτερό στο νερό. Μες στο νερό. Εγώ, Στέλλα, θα άνοιγα την πόρτα και θα πηδούσα. Και εγώ ρώτησα την αρρωστή να δω τι έγινε. Παιδιά, τίποτα δεν είχαμε. Όλοι ήταν κοκαλωμένοι. Τι να πω. Θυμήσου λίγο ποια ημερομηνία έγινε αυτό. Αύγουστο. Πάμε Αύγουστο, καταραμένο Αύγουστο. Εγώ διακοπές κάνω Αύγουστο. Αύγουστο. Ο επόμενος τι έτσι μπορείτε να ήταν. Έλληνας. Πιλότος. Όχι, επιχειρηματίας. Όχι, του τα λέω. Αυτό το καπελάκι που σε πιέζει. Θα το πάρω λίγο, θα το βάλουμε. Όλοι τρελοί γιατί έρχονται εδώ, ρεπατικά. Τι έγινε αυτό. Όλοι πειρασμένοι εδώ, παιδιά. Πολύ τρελοί. Σου λέει αυτό τρελό δικό μα είναι, όλοι τρελοί εδώ. Α, όταν έγινε Στέλλα. Ακούμπησε το φτερό μέσα. Λέει ο πιλότος. Εγώ είδα με το μάτι μου το, πώς το λέει, το φτερό, ήτανε 40 πόντια από το νερό που έγινε, έτσι. Ακούστηκε αυτό μέσα στο αεροπλάνο. Ένα μπαμ άκουσα εγώ. Απέσου, please. Δεν είπαν τίποτα. Τότε δεν υπήρχε φόβος. Αφού είχε μέσα Γερμανούς που πήγαινε στη Γερμανία. Πού θα πήγαινε στη Γερμανία. Ρε παιδί μου, θα άφηνα τους Έλληνες στην Κέρκυρα από αυτήν. Δεν καταλαβαίνω το ουφό. Εγώ το πήρα από την Αθήνα. Θα άφηνα τους Γερμανούς μέσα τους υπόλοιπους και να τους βγάλει. Πού και εμείς έκανε την στάση Κέρκυρα. Πρώτη φορά βλέπω αεροπλάνο κτίριο. Δεν ακούγεται αυτός ο ήχος, ο άλλος ο ήχος ακούγεται. Στάση Γεωργίου. Εγώ δεν ξέρω, στη Γερμανία πάντως που ο άλλος, όχι, όχι. Αυτός πυρό, όταν είναι μπαίνει στο αεροπλάνο, έτσι, ο πιλότος, αν δει κάτι, λοιπόν, αυτό είναι, ξέρεις, από αεροπλάνο πολεμικό είναι αυτό. Αυτό είναι για τα πουλιά. Να σε πω κάτι. Ο Χάμος. Να σε πω κάτι στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο δεν με νοιάζει άμα σκοτωθώ γιατί σκοτωθούν όλοι. Στο καράβι που δεν ξέρω καλό μπάνιο, λέω πώς μπορώ να σκοτωθώ και αυτοί θα σου δουν και φύριστη. Τώρα αν ήσουν στο κρουαζιερόπλαιο του Ιταλού. Δεν πάω από κρουαζιέρι. Τώρα θα μας κάνεις άλλες φοβίες. Στάσου. Πώς θα γινότανε, δηλαδή παίρνει κλείσει το αυτό. Είδε σε πω. Η επόμενη κίνηση, τι κάνει. Λοιπόν, σε πω μια χρονιά ένα δύσκολο ταξίδι που πήρε και καθόμουν με τον άντρα μου μέσα στην πάρκα. Να μιλήσουμε. Αφηγή. Έχει περάσει πολλά. Βάφεσαι. Μέσα στην πάρκα. Βάφεσαι μέσα στην πάρκα. Όχι, καθόμουν εκεί, λέω. Έγινε, τον πήρε ένα σαράβολο. Και λέω τον άντρα, εγώ θα πάω κάτω μέσα στην πάρκα. Να με κατεβάσουν κατευθείαν και λέω ότι είσαι τρελή. Πρώτα γυναικόπαιδα τα κατεβάζουν πρώτα. Και όταν πήγα σκόπελο αλόνι. Μισό με το σωσίφιο ήμουν παιδιά στο παρκάκι. Από όλα τους πράγματα είμαι σπουδάρι. Στέλλα, για όχι. Σωσίφιο στην πάρκα, Αλεξίπτωτο στο. Στο αεροπλάνο. Με πιάνει ψυχολογία όταν σκοτωθούν όλοι και δεν πιάνει.
Έλεγχο το μαύρο που. Ενώ στη βάρκα μπορεί να πεθάνει μόνο. Δεν ξέρω καλό καλοπάνιο και όλα θα την κάνω. Εγώ θα μισήσουν οι άλλοι. Γι' αυτό σου δίνω σου σίγουρα. Κάποιο θα σου δώσει. Για ένα φιλότοπο δεν θα μα πει. Στο αεροπλάνο δεν θα μα πει. Αφού όλοι